You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Πήγα χθες με το παρεάκι να δούμε μια ταινία, το φανταστικά ακτίνη, φανταστικά ζώα που υπάρχουν. Τώρα εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε με την ταινία γιατί δεν είναι αυτό το αντικείμενο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσε. Δεν είχε συνοχή, δεν είχε τέλος, δεν μπορεί να καταλάβεις τι ήθελε να σου πει. Πέρα από αυτά, το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι η ταινία. Το θέμα μας είναι ότι στο κινηματογράφο παίρνεις το παρεάκι σου, παίρνεις την παρέα σου, πας στο κινηματογράφο να δεις μια ταινία. Ταινία θα πας να δεις, θα δεις. Πας να δεις ταινία, κάθεστε καθίσματα, μάλλον πριν πας να κάτσεις, πας στο κυλικείο εκεί, παίρνεις το ρίτος, παίρνεις popcorn, ό,τι άλλο έχει. Η αλήθεια δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους. Εγώ όταν παίρνω το ρίτος ή popcorn, τα πιο πολλά τα τρώω πριν καν αρχίσει η ταινία. Και πιστεύω ότι όλοι αυτό κάνουν, ανεξαρτήτως ανθρώπου. Αν είστε σαν και εμένα που τρώει τα popcorn πριν για να αρχίσει την ταινία, αφήστε ένα σχόλιο κάτω στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Για να ξέρουμε πώς είμαστε, ρε παιδί μου, να μην είμαι μόνο εγώ. Δεύτερον, εντάξει, το κάνω κι εγώ, όταν αρχίζει στη διάρκεια της ταινίας, όταν κάποιοι μιλάνε. Είναι ενοχλητικό, αλλά δυστυχώς το κάνω κι εγώ και δεν μου αρέσει. Και το παραδέχομαι κι εγώ που το κάνω. Αλλά μερικές ταινίες είναι τόσο βαρετές που πρέπει να θες για να περάσει η ώρα, για να τελειώσει την ταινία και να φύγεις. Απλά πρέπει να μιλάς. Γιατί το κινητό απαγορεύεται. Και καλά. Απαγορεύεται. Το τρίτο πράγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τρίτο ζήτημα για να αναφερθώ. Άμα θέλετε να αναφέρετε κάτι κάτω στα σχόλια. Εγώ δεν βρίσκω κάτι άλλο. Παίρνω ότι αν είναι βαρετή η ταινία πρέπει να μιλήσει. Γιατί να ασχοληθείς με το κινητό απαγορεύεται. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Μέχρι το επόμενο comedy time. Να είστε καλά και να προσέχετε τη ζωή σας.